Ευρισκόμεθα εις την πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου και στην παράγραφο την 17η, όπου εις τους κατηχουμένους του αναλύει την Κυριακή προσευχή το Πάτερ ημών. Ήδη είμεθα εις το τελευταίο αίτημα, το έκτον αίτημα, κατά το «καινή εις ενέγγυς ημάς εις πείρασμον, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού». Είναι το τελευταίο, έκτον και τελευταίο αίτημα, όπως λέγαμε ήδη την περασμένη φορά. Είχαμε ξεκινήσει να το αναλύουμε με τη βοήθεια του Θεού, αλλά δεν επήρκεσε ο χρόνος να το δούμε περισσότερο, γιατί όπως απεδείχθη, το αίτημα αυτό είναι πάρα πολύ πλούσιο, σε βαθμό μάλιστα να λέγεται ότι το αίτημα αυτό συμπεριλαμβάνει τα άλλα προηγούμενα αιτήματα. Δηλαδή είναι πολύ πλούσιο. Και σας είχα ήδη πει ότι λέγεται ότι το Πάτερ ημών, η Κυριακή προσευχή, είναι μία επιτομή ολοκλήρου του Ευαγγελίου. Αντιλαμβάνεστε συνεπώς ότι υπάρχει πολύ σύτος, πολύ ψωμί μέσα εις αυτήν την, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος, θεοδίδακτον ευχή. Εκείνο που αποτελεί ένα θεμέλιο να κατανοήσουμε το θέμα του πειρασμού κατά το «και μη εις ενέγγυσι μας εις πείρασμον», είναι εκείνο που λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής και που σας το είχα ήδη αναφέρει. Θα το ξαναπώ για να σας θυμίσω αυτό το θεμέλιο, αυτή την βάση, γιατί επάνω σε αυτό το θεμέλιο έχουμε κάθε ανάλυση που ή κάναμε ή θα κάνουμε. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής: «Και ο πειρασμός διτός». Έχει δύο όψεις. Ο μεν ενίδωνος, ο δε ενώδυνος. Δεν λέω τα παρακάτω, τα είπαμε την περασμένη φορά. Ο μεν εκούσιος και γεννήτωρ παθών, ο δε ακούσιος και αναιρέτης παθών. Έχουμε λοιπόν τον ενίδωνον πειρασμό, δηλαδή αυτός που προκαλεί ή που προκαλείται από την αναζήτηση της ειδονής, ενίδωνος που προκαλείται από την αναζήτηση της ειδονής. Γι' αυτό και λέγει εδώ «και ο μεν εκούσιος», θεληματικός. Εγώ προκαλώ στον εαυτόν μου τον πειρασμό, διότι εγώ θέλω να απολαύσω κάτι και γεννήτωρ παθών και για να υπάρχει. Ο δε, ο άλλος, είναι ενώδυνος, από το εν και οδύνη, δηλαδή προκαλεί οδύνη, πόνο. Αυτός, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, είναι ακούσιος και αναιρέτης παθών. Δεν παρασκευάζει κανείς αυτόν τον πείρασμο και ακόμη αυτός αναιρεί, παίρνει τα πάθη. Αυτό είναι ένα θεμέλιο κατανοήσεως του έκτου αιτήματος της Κυριακής προσευχής. Προχωρούμε λοιπόν, τι θα είχαμε να πούμε με τη βοήθεια του Θεού, σας είπα, σήμερα. Όταν ζητάμε από το Θεό να μην επιτρέψει να οδηγηθούμε στον πειρασμό, εννοούμε τον ενίδωνον πειρασμό. Δηλαδή να μην επιτρέψει να αναζητούμε εμείς την ειδονή σε όλο της το φάσμα, την ειδονή, προκειμένου να μπούμε σε έναν πειρασμό. Γιατί ένεκα των κακών
ροπών και της διαθαρμένης μας φύσεως. Γι' αυτό παρακαλούμε, αν ανοίξω την τηλεόραση και βλέπω ένα έργο από αυτά που λέτε ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι πολύ άσχημα και βάζουν σε πειρασμό τον άνθρωπο κλπ. Κλπ. Σας ερωτώ, το κάνω εγώ? Δεν μου είπε κανείς να πάω στην τηλεόραση, αλλά εάν αυτό το κάνω, εγώ παρασκευάζω τον μοιρασμό δια των εαυτών μου. Και εκείνο το εισενέγγις, θα λέγαμε, μην επιτρέψεις να πέσω στον πειρασμό. Εδώ τώρα προδίδεται μία βούληση ανίσχυρη. Πέστε μου, την ώρα που βρίσκομαι μπροστά στον πειρασμό, τον ενίδωνο πειρασμό, αισθάνομαι τη βούλησή μου να παραλύει? Η λογική είναι εχμάλωτη της βουλήσεως. Εχμάλωτη του πάθους, της ειδονής. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο νους. Ο νους τι λέει? Το βλέπω κακό, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Η βούληση έχει παραλύσει. Έχεις παραλυστεί. Και τότε λέει ο άνθρωπος, θα το κάνω και ότι βγει. Μια σαρκική αμαρτία, που αυτή να έχει συνέπειες, να έχει συνέπειες φοβερές. Θα το κάνω και ό,τι βγει. Μα ξέρω τι θα βγει. Γι' αυτό τώρα παρακαλάω το Θεό και λέω, μη είσαι ενέγης ημάς εις πειρασμόν. Παλιότερα, όταν ήμουν νεότερος, πολύ νέος, που έρχονται και κυκλώνουν τον νέο άνθρωπο οι πειρασμοί, οι σαρκικοί πειρασμοί, ως μέλισσε, να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα της γραφής, κυρίων. Όπως οι μέλισσες έρχονται στην κυρίθρα και την κυκλώνουν, έτσι έρχονται οι πειρασμοί. Και βλέπει κανείς αυτά που το οποίο σας είπα, η βούληση συμπαραλιασμένη κλπ. Κλπ. Τότε, άλλη ώρα, όχι την ώρα του πειρασμού, άλλη ώρα, να λέγω εις τον Θεό, Κύριε, γνωρίζω ότι με έκανες ελεύθερον, σε ευχαριστώ, όμως την ελευθερία που μου έδωσες, εγώ τώρα έχω το δικαίωμα να σου τη βάλω στα χέρια, τα δικά σου χέρια, και να την χειριστείς εσύ. Λοιπόν, τώρα είμαι ήσυχος αυτή τη στιγμή. Όταν έρθει ο μαύρος πειρασμός, εγώ σου δίνω, εγώ ο άνθρωπος σου δίνω την άδεια. Σας το έλεγα μια περασμένη φορά, ο άνθρωπος να δίνει την άδεια στο Θεό. Εγώ σου δίνω την άδεια, σου έβαλα την ελευθερία μου στα χέρια τα δικά του. Μην μ' αφήσεις, όταν εγώ θα θέλω να γίνει η αμαρτία, μη με αφήσεις να πραγματοποιηθεί η αμαρτία. Αυτό θα πει και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν. Το ζητούμε, το ζητούμε, το ζητάμε στην προσευχή μας. Γι' αυτό αγαπητοί μου, θα ζητάμε το μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, όχι την ώρα του πειρασμού, τον άλλο χρόνο. Βεβαίως και την ώρα του πειρασμού μπορούμε να το ξαναλέμε αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι με τον τρόπο αυτόν δίνουμε το δικαίωμα εις τον Θεό να ενεργήσει σε μας ευεργετικά. Αλλιώτικα, αλλιώτικα. Την ελευθερία που μας έδωσε, μας την παραδίδει στα χέρια μας και μας λέει, τώρα κάνε καλά εσύ. Αλλά τι καλά μπορώ να κάνω? Τίποτα δεν μπορώ να κάνω, διότι ο πειρασμός είναι τόσο δυνατός, θα το δούμε στη συνέχεια, ίσως και όχι σήμερα, τόσο δυνατός που ο δαίμονας αναστατώνει το σύμπαν. Θυμηθείτε παρακαλώ τον Ιώβ, μέσα σε λίγη ώρα αναστάτωσε τα πάντα ο διάβολος και ήρθαν να του πούν τη μεγάλη καταστροφή που επέφερε ο διάβολος. Ποιος μπορεί να αντισταθεί? Α, δεν ήθελες λοιπόν εγώ να σε προστατέψω. Δεν μου έβαλες στα χέρια μου, λέει ο Θεός, την ελευθερία που σου έδωσα.
Λοιπόν, να καταλάβεις ότι δεν έχεις δύναμη, εμπιστεύσου σε μένα και μη είσαι ενέγγιση μάσης πειρασμών. Να δούμε όμως, γιατί δεν είδαμε την περασμένη φορά, δεν προλάβαμε, τι λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Θα πάρω λοιπόν εκείνα τα οποία λέγει και θα τα αναλύσουμε λίγο σύντομα, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Άρα τούτο διδάσκει, έρχεστε ημάς, μη δόλος πειραστεί, είναι ο Κύριος. Ώστε έρχεται λοιπόν ο Κύριος να μας πει, με το να πούμε μη είσαι ενέγγιση μάσης πειρασμών, μη δόλος πειραστεί, είναι καθόλου να μην δοκιμάσουμε πειρασμόν. Αυτό θέλει να πει ο Κύριος. Και πως ήρυτε αλαχού ανήρ απείραστος αδόκιμος. Πως λοιπόν αλλού είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, πως αλλού είναι γραμμένο πάλι από το Πνεύμα του Θεού, ανήρ απείραστος άνθρωπος χωρίς πειρασμό, χωρίς να έχει υποστεί ποτέ πειρασμό, είναι αδόκιμος. Πώς λοιπόν? Άρα λοιπόν προβλέπει ο Θεός πειρασμό. Βλέπετε και εδώ, ό,τι λέει και ο Άγιος Μάξιμος, το λέει και ο Άγιος Κύριλλος, ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα πειρασμό με πειρασμό διαφέρουν. Ο ένας είναι ο ενίδωνος, ο άλλος είναι ο ενώδης. Και πάλι, λέει η Γραφή, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, και πάλι πάσαν χαρανηγήσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμός πειρασμής περιπέσεται ποικίλης. Ποιος το λέει αυτό? Ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφός. 1,2 το αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος. Δηλαδή αναιρεί την περίπτωση ότι να νομίζεις πως δεν θα σου δώσει ο Θεός πειρασμό. Κάνεις λάθος, κάνεις λάθος. Κάθε χαρά να θεωρείτε, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε ποικίλους πειρασμός πάσης μορφής, εκτός από τον ενίδωνο πειρασμό. Γιατί πάλι ο Άγιος Ιάκωβος τι λέει? Λέγει, σας το είπα την περασμένη φορά, μη δεις πειραζόμενος, λέγεται ότι από Θεού πειράζομαι. Δεν σου δίνω Θεός πειρασμό. Ποιος πειρασμός? Είναι ο ενίδωνος πειρασμός. Ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακόν. Πειράζει δε αυτός ουδένα. Έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας, από την ίδια του την επιθυμία, εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Εξελκόμενος, το τραβάει, και δελεαζόμενος, του βάζει δόλωμα αυτός ο πειρασμός. Ήταν έπειτα η επιθυμία συλλαβούσα, από εκεί η θάνατον. Βάζει λοιπόν και τις δύο μορφές πειρασμού και ο Άγιος Ιάκωβος, και χρησιμοποιεί τώρα τον Άγιο Ιάκωβο, ο Άγιος Κύριλλος. Αλλά συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, μήποτε το εισελθύν, εδώ τώρα θέλω να προσέξετε, το εισελθύν εστίν εις πειρασμόν, το καταβαπτιστήνε υπό του πειρασμού. Αλλά μήπως κάτι άλλο θέλει να πει εδώ ο Λόγος του Θεού στην προσευχή την Κυριακή? Μη εισελθύν εις πειρασμόν, όχι αυτό, αλλά να μη βυθιστείς μέσα στον πειρασμό. Θα το ξαναπώ, το εισελθύν εστίν εις πειρασμόν, το καταβαπτιστήνε. Καταβαπτίζω θα πει, βαπτίζω, μπαίνω μέσα σε υγρό στοιχείο και, δηλαδή θα λέγαμε ότι σας είπα, καταποντίζομαι υπό του πειρασμού. Για να το δούμε, μας το λέει κάπως ευρύτερα εδώ. Ει και γάρο πειρασμός ως περχυμάρο τινή, δύσκολο
προς διάβαση. Πώς μοιάζει, λέει, ο πείρασμος με ένα χήμαρο. Είδατε δε κάτι χήμαροι που είναι και λίγο μεγάλοι χήμαροι? Πω, τι κατεβασιά έχουν. Πας εσύ να περάσεις και πνίγεσαι. Πρόσεξε, πήγες να περάσεις. Ήμενουν εν πειρασμής μη καταβαπτιζόμενοι διαβαίνουσιν. Μέσα σε πειρασμό σε εκείνοι που βρίσκονται, όταν δεν καταποντιστούν, περνάνε. Άριστοι τι διασκολύνδητε. Ξέρουν κολύμπι. Σημειώστε αυτό. Ξέρουν κολύμπι. Κάτι θα σας πω πιο κάτω. Και περνάνε. Κολυμβείτε γινόμενοι και μηδόλος υπ' αυτού κατασυρώμενοι. Περνάνε κολυμπώντας το ρεύμα. Δεν παθαίνουν τίποτα. Πέσανε μέσα στον πειρασμό ή στον χήμαρο του πειρασμού, ήξεραν κολύμπι, πέρασαν και δεν έπαθαν τίποτα. Οι δε μύτη ούτη, αυτοί που δεν ξέρουν κολύμπι, οι κακοί κολυμβητέ, οι σιώντες μπαίνοντες μέσα στο ρεύμα, καταβαπτίζονται. Δηλαδή, βυθίζονται και συνεπώς πνίγονται. Και λέει τώρα, δύο αντίθετα παραδείγματα, καλού κολυμβητού και κακού κολυμβητού. Ίον ως επί παραδείγματος Ιούδας εις ελθόν εις τον της φιλοχρηματίας πειρασμών, ούδι ενίξατο, αλλά καταβαπτιστής ως σωματικός και πνευματικός απεπνίγει. Όπως λέει για παράδειγμα ο Ιούδας, ο μαθητής ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, μπήκε εις τον πειρασμό της φιλοχρηματίας. Κάποια στιγμή έπρεπε να αντιληφθεί και να πει τι κάνω. Ακούστε, με έβαλε ο διάβολος, μπήκε, λέει, ο σατανάς μες στην καρδιά του. Συνεπώς του βάλε τον πειρασμό ο διάβολος. Να πει τι κάνω, πού βρίσκομαι. Τον διδάσκαλον πηγαίνω να πουλήσω. Δεν το έκανε όμως αυτό. Μπήκε στον πειρασμό που του επέταξε το δόλωμα ο διάβολος, διότι ο διάβολος έβλεπε πάντοτε τον μεγάλο του αντίπαλο τον Χριστό. Τον είδε και στην έρημο ο διάβολος, αφού συζήτησε μαζί του. Τότε βάζει τον μαθητή. Σαφώς βάζει τον μαθητή. Σαφώς. Το λέει η Αγία Γραφή. Τότε όταν πήρε το ψωμί από το τραπέζι, του το έδωσε ο Κύριος και του είπε ο Κύριος, ό,τι έχεις να κάνεις κάν το γρήγορα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να πει κάν το γρήγορα. Τι, με κατάλαβε? Το ξέρει? Λέει τον ταρακούνησε, κάν το γρήγορα, ό,τι έχεις να κάνεις. Οι μαθητές δεν κατάλαβαν τίποτε. Νόμισαν ότι θα πήγαινε για ψώνια, για το Πάσχα και τα λοιπά, για τους φτωχούς. Καρακουνήθηκε, πήρε το ψωμί και βγήκε έξω. Παίρνοντας το ψωμί, τότε μπήκε ο σατανάς και κυρίευσε την καρδιά του. Διότι μέχρι τότε, άρα, πού ήταν ο σατανάς? Απ' έξω. Τι έκανε? Περιπολούσε την καρδία του Ιούδα. Μόλις όμως ο Ιούδας απεδέχθη, δεν ήξερε κολύμπι, δεν αντελήφθη των πειρασμών, τότε μπήκε ο διάβολος μέσα στην καρδιά του. Και που τον οδήγησε? Το να χάσει εδώ και το σώμα του, τη ζωή του και την ψυχή του. Απεπνίγει, λέγει, σωματικός και πνευματικός απεπνίγει. Πέτρος εισήλθεν εις τον της αρνήσεως πειρασμό, αλλά εις ελθόν ου κατεβαπτίστη, αλλά γενναίος διενήξατο και ρίστη από του πειρασμού. Και ο Πέτρος, λέει, μπήκε σε πειρασμό και αρνήθηκε τον Κύριον, αλλά δεν καταποντίστηκε ου κατεβαπτίστη. Τι έκανε? Γενναίος διενήξατο. Γενναία επέπλευσε. Δεν βυθίστηκε. Και ερίστη, γλίτωσε από τον πειρασμό. Πώς γλίτωσε? Εξελθόν Πέτρος έκλαυσεν πικρός.
Εκύκλητας, τι έκανε, πω τον Κύριον. Έκλαψε πικρός. Σώθηκε. Ο ένας λοιπόν δεν ήξερε κολύμπι, ο άλλος ήξερε κολύμπι. Δηλαδή και ο ένας έπεσε σε πειρασμό, αφού μοιάζει ο πειρασμός με ένα χήμαρο κατά την εικόνα του Αγίου Κυρίλου, και ο ένας έπεσε και ο άλλος έπεσε. Ο ένας γλίτωσε, άλλος δεν γλίτωσε. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος και λέει: τι σας είπα θα σας έλεγα για να μην φύγω, αν δεν θυμίστε, σας είπα θα σας εξηγήσω. Λέγε, για να ρας, για να ρας. Δεν θυμάμαι. Καλώς πάνω, καλώς πάνω. Κάτι ήθελα να σας πω πάνω σε αυτό. Καλά, καλά. Πάντως, το θέμα είναι ότι ο ένας γλίτωσε, ο άλλος δεν γλίτωσε. Πρέπει να ξέρουμε κολύμπι. Α, πρέπει να ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίζουμε τον κάθε πειρασμό. Αυτό είναι. Αυτό θέλω να σας πω. Πρέπει να ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίζουμε τον κάθε πειρασμό. Πρέπει να ανακαλύπτουμε ότι αυτό είναι πειρασμός και να γλιτώνουμε στο τέλος. Λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος. Άκουε πάλι αλακού ολοκλήρων Αγίων χορού, ευχαριστούντος επί το εξαιρεθήνε του πειρασμού. Άκουσε πάλι ολόκληρο χώρο Αγίων που γλίτωσαν από τον πειρασμό, τι λένε, τι λένε. Εδώ κύμα σας είναι παρμένο από τον 65ο ψαλμό, αλλά είναι ένα στίχος που πολλές φορές βρέθηκε στο στόμα των Αγίων και των μαρτύρων. Εδώ κύμα σας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Μας δοκίμασες και μας πύρωσες, όπως πυρούτε, καίετε, φλογίζετε το αργύριον του ασίνη μέσα στο καμίνι. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα. Εισήγαγες, παραβάλατε την περίπτωση που λέγει το Πνεύμα το Άγιον οδήγησε τον Ιησού εις την έρημον. Αυτό θα πει εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, τον πειρασμό. Έχου θλίψεις επί των νότων ημών, τοποθέτησες βάρη και πιέσεις, θλίψη από το θλίβο θα πει ζουλάω, επί των νότων ημών, στην πλάτη μας. Επεβίβασες ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών, ανέβασες τους εχθρούς μας πάνω στο κεφάλι μας. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν και μας έβγαλες σε τόπο αναψυχής. Και λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, οράς αυτούς παρησιαζομένους επί το διελθύν και μη εμπαγίνε, τους είδες πως περάσανε, δεν βούλιαξαν, δεν μπήχτηκαν μέσα στη λάσπη, μέσα στο νερό να πηγών. Είδες και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Συνεχίζει και σχολιάζει και αυτό ο Άγιος Κύριλλος. Το εις αναψυχήν ελθύν ταυτόν εστίν, το αποπειρασμού ριστίνε. Είναι ταυτόσιμο με την απαλλαγή κατά το ρίσε ερίστημεν από τον πειρασμό. Αυτό λέγεται αναψυχή. Και αυτό μπορεί να είναι και εις την παρούσα ζωή και εις την μέλουσα. Μπορεί η αναψυχή να μην είναι εις την παρούσα ζωή, διότι ο μάρτης δίνει τη ζωή του. Η αναψυχή του είναι πια εις την Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν θα προκαλέσουμε μόνοι μας τον πειρασμό, όπως είναι ο ενίδωνος πειρασμός, αλλά ο ενώδυνος, ο οποίος προκαλείται από πολλούς, από πολλές αιτίες όπως θα δούμε, και που πρέπει, αν μπορούμε, να τον αποφύγουμε. Αν δεν μπορούμε, θα αντιμετωπίσουμε τον διάβολο γενναίος.
Να σας πω και ένα παράδειγμα από την εκκλησιαστική μας ιστορία. Κάποτε εδιώκε το Άγιος Πολύκαρπος, επίσκοπος Μύρνης. Ο Άγιος Πολύκαρπος ήταν υπέργυρος, πολύ ηλικιωμένος άνθρωπος. Όταν λέει ο ίδιος 86 χρόνια υπηρετώ τον Χριστόν, δεν πρέπει να ήταν 86, αλλά να ήταν 86 χρόνια ως υπηρέτης Χριστού και ίσως κάποια άλλα χρόνια που άρχισε να υπηρετεί τον Χριστόν. Ίσως να ήταν άνω των 100 ετών. Υπέργυρος. Όταν αντελήφθη ότι τον ζητούσαν να τον φωνεύσουν, εκρύπτετο. Προσέξτε, εκρύπτετο. Γιατί? Διότι τηρούσε την εντολή του Χριστού. Τι είπε ο Χριστός? Όταν σας διώκουν από τη μία πόλη, πηγαίνετε σε άλλη, φύγετε. Μην μείνετε. Μην μείνετε εις τον πειρασμό, γιατί μπορεί να μην μπορείτε να τον αντιμετωπίσετε. Και τι θα κάνετε τότε? Αν όμως τα πράγματα σας έλθουν κατάφατσα, εγώ θα σας δώσω δύναμη να αντιμετωπίσετε. Έτσι και έγινε. Ο Άγιος Πολύκαρπος εκρύπτετο στους αγρούς. Τέλος πάντων, κάποια φορά κάποια παιδιά που τον αναζητούσαν, λέει, στρατιώτες να τον συλλάβουν, πρόδωσαν. Ναι, λέει, είναι σε εκείνο το σπίτι, σε μια αγρυκία. Χτύπησαν την πόρτα οι στρατιώτες, βρήκαν τον Άγιο Πολύκαρπο μέσα. Τι έπρεπε να γίνει εκεί? Είδε πλέον τον πειρασμό μπροστά του. Προσευχήθηκε και παρεδόθη, αφού είπε βέβαια να ταΐσουν τους στρατιώτες, να τους βάλουν να φάνε. Έμεναν και άλλοι άνθρωποι μέσα στο σπίτι. Παρεδόθη και οδηγήθη στο στάδιο. Εκεί ο κόσμος φώναζε να θανατωθεί ο Πολύκαρπος. Τότε ακούστηκε μία φωνή δυνατή: Πολύκαρπε, ίσχυε και ανδρίζω. Να έχεις δύναμη και να φανείς γενναίος. Και πράγματι εφάνηκε γενναίο και εμαρτύρησε υπέρ Χριστού. Τις ίδιες μέρες, εκείνος που γράφει το μαρτυρολόγιο του Αγίου Πολυκάρπου σημειώνει και ένα άλλο περιστατικό. Εκείνες τις μέρες είχαν έρθει από το ενδότερο της Μικράς Ασίας, της Μύρνη, όσοι 12, καμιά δωδεκαριά, με αρχηγόν κάποιων κόιντων, για να πούνε εκεί στις αρχές της Μύρνης ότι, ξέρετε, είμαστε χριστιανοί. Είναι αυτός ο άκρητος ενθουσιασμός. Προσέξατε το πόσο θέλει η διάκριση. Σας έλεγα χθες, σας το έλεγα, ότι η διάκριση είναι η βασιλική οδός που ρυθμίζει πάσαν αρετή και την αρετή της ομολογίας της Χριστών. Τι είπε ο Χριστός? Δεν θα πας να παραδοθείς και να πεις είμαι χριστιανός. Σε συνέλαβαν, τότε εγώ θα σου δώσω δύναμη και θα νικήσεις. Αυτοί λοιπόν άκρητα πήγανε και είπανε, ξέρετε, είμαστε χριστιανοί και θέλαμε να μαρτυρήσουμε. Πολύ ωραία, τους λένε. Τους πήραν λοιπόν και τους 12 και τους έβαλαν μέσα στο στάδιο που ήταν τα θηρία. Μόλις είδαν τα θηρία αυτοί, δηλίασαν και θυσίασαν εις τα είδωλα για να γλιτώσουν τη ζωή τους. Τους εγκατέλειψε ο Χριστός. Και το λέει αυτό ο χρονικογράφος του μαρτυρίου του Αγίου Πολυκάρπου, για να πει ότι πρέπει να υπάρχει διάκριση εις το θέμα αυτό. Γιατί? Διότι, όπως σας διάβαζα την περασμένη φορά από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ότι ζητάμε παρατάστα να μας απαλλάξει επειδή έχουμε ασθένεια, δηλαδή αδυναμία. Αν όμως ο Θεός κρίνει ότι δεν πρέπει να μας απαλλάξει από τον πειρασμό,
τότε θα δώσει τη δύναμη και θα νικήσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από πού ξεκινούν οι πειρασμοί? Οι πειρασμοί, αγαπητοί μου, έχουν τρεις πηγές: το διάβολο, τον κόσμο και τον εαυτό μας, των διεφθαρμένων εαυτών μας. Αυτές οι τρεις πηγές αναλυόμενες δίδουν πειρασμοί από το διάβολο, πειρασμοί από τους ανθρώπους που φθονούν, ή έχουν κακότητα οι άνθρωποι αυτοί, ή απλώς από τους ανθρώπους. Ακόμη οι πειρασμοί, αγαπητοί μου, προέρχονται από ανθρώπους όχι με κακότητα, αλλά με αδιακρισία. Αν κάποιος στις 3 η ώρα το μεσημέρι σε παίρνει τηλέφωνο, δεν αγανακτείς? Για σένα δεν είναι αυτό ένας πειρασμός? Ή έρχεται πολύ συχνά και σου κάνει επίσκεψη κάθε μέρα και μένει μερικές ώρες, αυτό δεν είναι πειρασμός? Δεν έχει κακία? Όχι, είναι αδιάκριτος και σου δημιουργεί πειρασμό. Να αγανακτήσεις, να μιλήσεις, να. Ακόμη από απροσεξίες ποικίλες, από το σώμα μας, από τα πάθη της ψυχής μας έχουμε πειρασμούς, από την προσωπική μας απροσεξία, από τη ραθυμία μας, την πνευματική μας τεμπελιά, από την αδιακρισία μας. Όταν οι άλλοι σκανδαλίζουν, πέφτω σε πειρασμό. Όταν εγώ σκανδαλίζω, πέφτουν οι άλλοι σε πειρασμό. Όταν ξεγυμνώνω με το καλοκαίρι, όταν κινούμε όπως κινούμε, όλα αυτά γίνονται εις εαυτούς και αλλήλους πηγή πειρασμών. Έτσι λοιπόν, πειρασμός έχει τρεις πηγές: το διάβολο, τον εαυτό μας και τον κόσμο. Αν ερωτήσετε από τις τρεις αυτές πηγές ποια είναι η σημαντικότερα, η σπουδαιότερα, θα σας απαντούσα: ο εαυτός μας, ο διεφθαρμένος εαυτός μας. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε, τώρα θα το καταλάβετε αυτό που είπε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Πολλές φορές θα λέγαμε, πώς μπορώ να νικήσω έναν πειρασμό? Αν αγρυπνείς και προσεύχεσαι. Τι θα πει αγρυπνώ? Θα πει δεν κοιμούμαι. Βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση που το είπε ο Κύριος εννοούσε αυτό. Εννοούσε στους μαθητάς του να μην κοιμηθούν. Γι' αυτό τους είπε, δεν ισχύσατε, δεν μπορέσατε λίγη ώρα να μην κοιμηθείτε και να με περιμένετε. Βέβαια εκεί είναι αυτό. Γενικότερα όμως, τι θα πει αγρυπνώ? Με μεταφορική σημασία θα πει μένω άγρυπνος στο να βλέπω έναν ερχόμενο πειρασμό. Όπως λέει ο Κύριος, ο κλέπτης δεν ξέρεις πότε έρχεται. Πρέπει λοιπόν να αγρυπνείς, γιατί αν έλθει, τότε θα σε πιάσει ή θα σου αφαιρέσει τα πράγματά σου, και γιατί σε έπιασε στον ύπνο. Πρέπει λοιπόν να αγρυπνούμε. Την αγρυπνία που κάνουμε, όταν αγρυπνούμε κάνουμε λειτουργία κλπ. Η αγρυπνία είναι ένα σύμβολο πολλών πραγμάτων, προσέξτε το. Αλλά ένα από τα πολλά πράγματα της αγρυπνίας είναι και αυτό, να μάθουμε μεταφορικώς να μένουμε ξύπνοι, να μην πιανόμαστε στον ύπνο, δηλαδή να αγρυπνούμε, δηλαδή να έχουμε εγρήγορση. Ο Κύριος μας είπε ακόμη και να προσευχόμεθα για να μην μπούμε στον πειρασμό. Λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, φύγε πειρασμόν
φύγε από τον πειρασμό. Πώς θα φύγεις όμως? Να βάλεις τα πόδια σου να τρέχουνε? Κάποτε ναι. Κάποτε ναι, είναι και αυτό. Λέει ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους, φεύγεται από την πορνεία. Φεύγετε, θα πει γυρίστε την πλάτη σας στον πειρασμό και πάρετε δρόμο να φύγετε. Είναι η πιο ένδοξη, η πιο ένδοξη επίδειξη των νότων μας εις των εχθρών. Ξέρετε, δεν είναι ένδοξο πράγμα να γυρίσεις την πλάτη σου στον εχθρό και να το βάλεις στα πόδια και να φύγεις? Αλλά εδώ όμως έχουμε την πιο ένδοξη φυγή, που δείχνει μερικά πράγματα που μόνο δια της φυγής θα γλιτώσουμε. Εδώ λέει τώρα, φύγε πειρασμόν. Ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, δηλαδή να αποφύγεις τον πειρασμό. Πώς? Διυπομονής και δεήσεως. Αυτό που είπε ο Χριστός. Δεν είπε βέβαια την υπομονή, αλλά το προσθέτει εδώ ο Άγιος Μάρκος και θα σας το εξηγήσω. Ή δε εκτός τούτων αντιτάσσει, περισσότερος επέρχεται. Εάν λέει έξω από την υπομονή και τη δέηση, την προσευχή, προσπαθείς να αντιταχθήσεις τον διάβολο, τότε αυτός θα έρχεται περισσότερον εναντίον σου. Τι θα πει υπομονή? Χωρίς την υπομονή δεν κάναμε τίποτα. Θα υπομείνομαι, αγαπητοί μου. Θα υπομείνομαι, όποιος πειρασμός και να είναι. Έτσι μου έρχεται, μπορεί να πει κάποιος, να δώσω στην πεθερά μου ένα ξύλο. Το άκουσα σήμερα, γι' αυτό σας το λέω, το έχω πρόσφατα. Να τη σπάσω το κεφάλι. Όχι δα. Αργεί να γίνει αυτό? Τι πρέπει να πούμε, τι πρέπει να κάνουμε? Υπομονή. Προσέξτε, υπομονή. Πολλές φορές μου λέτε, μα τι υπομονή? Μα υπομονή δεν είναι μία λέξη κενή περιεχομένου. Είναι μία δύναμη. Και αν δεν το καταλάβεις, τότε θα πέσεις έξω. Συνεπώς η υπομονή είναι πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο. Η δέηση είναι η προσευχή. Γιατί θα παίρνεις δύναμη για να συντηρείς την υπομονή. Πολύ ορθά λοιπόν λέγει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, έξω από αυτά τα δύο, την υπομονή και την προσευχή, δεν μπορείς να διώξεις τον πειρασμό. Θα σου επιτίθεται ακόμη και ακόμη περισσότερο. Και ο Κύριος τι είπε? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, για να μην μπείτε. Ο Άγιος Μάρκος λέει, όταν είναι ο πειρασμός, ο Κύριος εννοεί προκειμένου να γλιτώσεις από έναν πειρασμό. Μην νομιστεί όμως, εδώ τώρα θέλω να προσέξετε λιγάκι, μην νομιστεί ότι οι πειρασμοί στενεύουν στο πρόσωπο του πιστού ή στο αμέσως περιβάλλον του. Όχι, οι πειρασμοί έχουν πολύ πολύ ευρύτερον χαρακτήρα. Ποιος είναι αυτός ο χαρακτήρ, ο ευρύτερος? Αγαπητοί μου, ακούσατε. Γράφει αποκαλυπτικά ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκαλύψή του 17,1, και είδον, λέει, γυναίκα καθημένη επί το θηρίον το κόκκινον γέμον. Ποιο γέμον? Το θηρίον. Ονόματα βλασφημίας. Είναι ο διάβολος. Στη ράχη του διαβόλου κάθεται αυτή η γυναίκα. Έχουσα ποτήριον, η γυναίκα έχουσα ποτήριον χρυσούν, εν τη χειρή αυτής, στο χέρι της, ένα ποτήρι
σαν το Άγιο Ποτήριον, γέμον βδελιγμάτων, γεμάτο από βδελίγματα και τα ακάθαρτα της πορνείας της γης και τα ακάθαρτα της ανηθικότητος μες στο ποτήρι. Και επί το μέτωπον αυτής όνομα γεγραμμένο, ένα όνομα, αλλά μόνο που είναι περιφραστικό το όνομα, δεν είναι μονολεκτικό. Ακούστε την περίφραση του ονόματος: μυστήριον, Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και των δελιγμάτων της γης. Αυτή η περίφραση του ονόματος στο μέτωπό της. Και είδον, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής, την γυναίκα μεθύουσαν, να μεθάει, εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων Ιησού, να πίνει το αίμα των Αγίων και των μαρτύρων και να μεθά. Εδώ προσέξατε τώρα, παρατηρούμε το εξής: πειρασμούς προερχομένους από μίαν διεφθαρμένη κοινωνία και από έναν παρικμασμένον πολιτισμό. Αυτό όμως είναι πολύ ευρύ. Επιτρέψετε μου να σας πω, και μη με κακίσετε, σας το έχω ξαναπεί τον καιρό που μιλούσαμε, που ερμηνεύαμε την Αποκάλυψη με τη βοήθεια του Θεού. Σας έλεγα σε αυτό το σημείο, όπως και σε άλλα σημεία, ποιος είναι εκείνος που μεθά τη γη μας με τα βδελίγματα, τα βδελίγματα της πορνείας, και λέγεται Βαβυλών. Βαβυλώνα δεν υπάρχει πια, είναι ένα όνομα που έμεινε σαν υπόθεση, σαν σύμβολο, και θεωρείται η μητέρα των πορνών και των δελιγμάτων της γης. Σας είπα τότε, θα το επαναλάβω, είναι τροπικός, είναι ο δυτικός πολιτισμός. Τοπικός είναι πάλι η Δύση. Ποιος είναι αυτός ο δυτικός πολιτισμός? Είναι ο δυτικός πολιτισμός εκείνος που οδήγησε σήμερα την ανθρωπότητα εκεί που την οδήγησε. Ναι. Βλέπει κανένας, δεν ξέρω πού να διαμαρτυρηθώ, εκείνα τα τραγούδια τα αμερικάνικα, γιατί είπα τροπικός, τοπικός τι είναι? Τοπικός είναι πάλι η Δύση. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό που λέω. Σημειώσατε ότι η Ιαπωνία δεν είναι Δύση, αλλά έχει δυτικών πολιτισμών. Έχει δυτικών πολιτισμών, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, εκείνα τα αμερικάνικα τραγούδια που βγαίνουν από το πηγάδι της Αβύσσου και καλύπτουν όλη τη γη, τα τραγούδια εκείνα που κάνει το πρώτο πρόγραμμα μίση πραγματική μια ώρα κάθε μέρα και βάζει και διαγωνισμό και λοιπά στη νεολαία μας, ακριβώς για να μπουν στο κανάλι αυτών των τραγουδιών, που βεβαίως μόνο στον Χριστό δεν οδηγούν. Μα δεν καταλαβαίναμε κάποτε ότι όλα αυτά είναι ένας παρικμασμένος πολιτισμός? Η τέχνη, δεν ξέρω αν έχω εδώ πέρα κανένα που ασχολείται με τις καλές τέχνες και μου βάλει τις φωνές, αλλά ό,τι και να φωνάξει, τούτο σας λέω, μόνο κανείς να έχει μάτια να βλέπει, ζούμε μια παρικμασμένη τέχνη σε όλους τους τομείς και σε όλο της το φάσμα, μια παρικμασμένη τέχνη, και συνεπώς και μια έναν παρικμασμένον πολιτισμόν. Διότι αν οι αρχαίοι Έλληνες
σκορώντουσαν από τον τάφο τους. Θα μας έδερναν για αυτά τα καμώματα που έχουμε σήμερα και τα αποκαλούμε πολιτισμό. Λοιπόν, κάποτε πολύ παλιά, πάνω από 30 χρόνια, είχα πάρει ένα βιβλίο, ξένο ήταν, ένα εγγλέζικο, και έδειχνε την Αγία Γραφή πως εξαπλούται στον κόσμο, και είχε μία φωτογραφία κάπου στην Αφρική που είχε μία αφίσα μια ηθοποιού Αμερικανίδος που ήταν μερικοί μαύροι και τη βλέπανε τώρα αυτή την αφίσα του κινηματογράφου και έλεγε από κάτω ότι σήμερα ο κόσμος της Αφρικής επί παραδείγματι ή της Ασίας που προσβλέπει στην Αγία Γραφή ή σε αυτά τα προϊόντα. Το βιβλίο το έχω ακόμη αυτό. Ναι, πού προσβλέπει? Ποιο θα είναι το αύριο? Το αύριο, πέρασαν 30 χρόνια, παραπάνω από 30 χρόνια είναι. Το βλέπουμε ποιο είναι αυτό. Το βλέπουμε. Ο κόσμος με τα μαθηματικής ακριβίας περπατάει το δρόμο της παρακμής και του εκφυλισμού. Έχετε αντίρρηση? Λοιπόν, αυτός ο παρικμασμένος κόσμος γίνεται τώρα και ο πολιτισμός και η ψυχαγωγία του και τα λοιπά γίνονται τώρα. Τι γίνονται τώρα? Ο μεγάλος πειρασμός της ανθρωπότητας. Ο μεγάλος, ο ευρύς πειρασμός της ανθρωπότητας. Ακούστε, σημειώσατε δε ότι εκείνοι που δεν θέλουν να υποκύψουν εις αυτόν τον πειρασμό, οι Άγιοι, τι κάνουν? Αντιστέκονται. Και λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και είδα αυτή τη γυναίκα που είναι ο παρικμασμένος πολιτισμός, που είναι ο χαόδης κόσμος, ο δαιμονισμένος κόσμος, διότι κάθεται στη ράχη του δαίμονος, του σατάνα τη ράχη κάθεται αυτή η γυναίκα. Εκεί υπέβει αυτή να μεθάει με το αίμα των Αγίων και των μαρτύρων. Δηλαδή εκείνος που θα αντισταθεί σε αυτόν τον πειρασμό γίνεται μάρτυρας. Και πρέπει να αντισταθούμε. Ακούστε τι γράφει κάποιος. Θεολόγος είναι. Καθηγητής μάλιστα. Βγαίνει το συμπέρασμα. Σας το διαβάζω κατά γράμμα. Το αντέγραψα. Πως η κοινωνική δαιμονοποίηση της ζωής και της ιστορίας, δαιμονοποίηση και της κοινωνικής ζωής και της ιστορίας, είναι χειρότερη από την ατομική και προσωπική δαιμονοποίηση. Από το να είναι κάτι περιορισμένο σε μένα. Γιατί το δαιμόνιο δεν επηρεάζει μόνο τα άτομα, επηρεάζει κοινωνίες ολόκληρες, επηρεάζει ιστορικές εποχές και πολιτισμούς. Η κοινωνία του δαιμονισμένου των Γεργεσινών, η δεκάπολη χώρα που ήταν και αυτή δαιμονοκρατούμενη, δεν θεραπεύτηκε γιατί έδιωξε το Χριστό μακριά. Και αυτό ήταν το χειρότερο. Έτσι, το τελευταίο αίτημα της Κυριακής προσευχής είναι για μας σήμερα όχι μόνο επίκαιρο, αλλά γίνεται κέριο και επιτακτικό. Να το κάνω πιο λιανά αυτό. Ακούσατε, όταν εσείς οι γονείς χάνετε τα παιδιά σας από την αρπάγη αυτού του πειρασμού. Το παιδί μου τώρα λέει τρέχει από εδώ και από εκεί, χορεύει δίσκο, τα πετέρια, απόκτησε φίλαν άλλες. Ναι, είναι αυτός ο πολιτισμός. Αρπάζει τα παιδιά σας και τα χάνετε. Αυτός είναι ο μεγάλος πειρασμός. Ο πολύ μεγάλος πειρασμός.
Αν αντιθέτως δείξουμε την αντίσταση που σας είπα προηγουμένως, τότε αυτό τελικά, η κακοποίηση των Αγίων, των πιστών, τότε αυτό τελικά θα αποβεί σε δόξα και τιμή για τους Αγίους και τους μάρτυρες, και βεβαίως θα αποβεί και σωτηρία τους. Όταν λέμε «και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν», οίκοθε εννοείται ότι και εμείς θα φροντίζομαι όσο μας είναι τούτο αντιληπτόν και δυνατόν να απέχουμε από οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πειρασμό. Ο κόσμος, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, κείται όλος εν το πονηρό, ολόκληρος, είναι στην αγκαλιά του σατανά. Έτσι, αν προσεγγίζουμε τον κόσμο, αν ερωτοτροπούμε μαζί με τον κόσμο, αν αγαπάμε τον κόσμο με έννοια ηθική, τότε παρασκευάζομαι για τον εαυτό μας πλήθος πειρασμικές παγίδες. Αλλά εμείς τις παρασκευάζουμε. Η τηλεόραση είναι κόσμος. Εδώ και αρκετά χρόνια, 20 χρόνια περισσότερο ίσως, δεν θυμάμαι, όταν πρωτοκυκλοφορούσε σε εμπορική πια έκταση η τηλεόραση, και άρχιζαν κάποιοι να παίρνουν, εδώ οι ακροατές του Λόγου του Θεού δεν είχαν τηλεόραση, και σας είχα πει μη πάρετε τηλεόραση διότι θα το μετανοήσετε, διότι θα δείτε την πνευματική σας ζωή να υφίσταται καθίζηση. Μη πάρετε τηλεόραση, σας έλεγα. Αν έπρεπε να ρωτήσω τότε ποιος από εσάς έχει τηλεόραση, ίσως κανένας. Αν ερωτήσω ύστερα από 20 χρόνια ποιος δεν έχει τηλεόραση, τότε όχι είναι μερικοί, αλλά ελάχιστοι. Δεν ξέρω αν είναι στα δάκτυλα του ενός χεριού εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν τηλεόραση. Για να μην πω ότι και αυτοί πιέζονται να αποκτήσουν τηλεόραση. Τους εύχομαι να μείνουν εδραίοι, αμετακίνητοι και στεναροί. Τους το εύχομαι. Εδώ με ακούνε τώρα, τους ξέρω. Ελάχιστοι είναι. Ναι, είναι ελάχιστοι. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η τηλεόραση είναι κόσμος και ο κόσμος κείται στην αγκάλη του διαβόλου. Ορίστε, τι άλλο θέλετε? Μετά, η σύγχρονη μορφή ψυχαγωγίας σχεδόν στο σύνολό της είναι κόσμος. Συνεπώς και αυτή κείται στην αγκαλιά του σατανά. Θέλετε ακόμη? Ο αγιασμένος χώρος του γάμου, αγιασμένος, μεταβάλλεται ωστόσο και αυτό σε εισαγωγικών κόσμο, διότι ζητούν ή εκείνος ή εκείνη και οι δυο πώς θα περάσουν και θα διασκεδάσουν τη ζωή τους. Παντρεύονται και αν τους πεις να ζήσουν λίγο πνευματικότερα, λίγο, γι' αυτό λέει παντρεύτηκα, για να ζήσω πνευματικότερα. Λίγο εγκράτεια, να έρθει μια σαρακοστή, κάνω μια προσπάθεια. Γι' αυτό παντρεύτηκα, για να κάνω εγκράτεια. Έτσι, θα επαναλάβω, αυτός ο αγιασμένος χώρος που λέγεται μυστήριον του γάμου, και αυτός γίνεται κόσμος, και αυτός με τη σειρά του ρίπτεται εις την αγκαλιά του σατανά. Εξού και τα οι δυστυχίες και οι καυγάδες και τα διαζύγια και ό,τι άλλο. Ακόμη και αυτή η παιδεία, και αυτή η παιδεία πια είναι αγκαλιασμένη από τον διάβολο, είναι και αυτή κόσμος. Προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο να την αποχριστιανίσουμε την παιδεία.
κάτι που βεβαίως ο Πλάτων αν ερωτάτο δεν θα απαντούσε έτσι. Θα έλεγε ότι κάθε παιδεία και κάθε μόρφωση που χωρίζεται από την ευσέβεια, πανουργία μπορεί να ονομαστεί, αλλά όχι παιδεία. Πανουργία. Και πράγματι σήμερα οι άνθρωποι μαθαίνουν και μειούνται σε όλο το φάσμα της πανουργίας, του κακού, πώς θα κλέψουν, πώς θα παραχαράξουν, πώς θα νοθεύσουν, πώς θα βιάσουν μια τράπεζα να πάρουν τα χρήματα και ό,τι άλλο. Γιατί? Διότι η παιδεία μόνη της δεν κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο. Της λείπει κάτι. Γιατί η παιδεία έγινε κόσμος. Γιατί και αυτή είναι στην αγκαλιά του σατανά. Ο κόσμος περιέχει όλες τις μορφές και αφορμές του πειρασμού. Αν ερωτήσετε, τότε πως μπορούμε να ζούμε εμείς μέσα στον κόσμο χωρίς πως να αποφύγουμε τους πειρασμούς εμείς που είμαστε μέσα εις τον κόσμο και έχουμε ό,τι έχουμε τις αντίστοιχες επιπτώσεις. Προσέξατε, αγαπητοί, ο Κύριος είπε ανένδεκτον εστίν του μη ελθύν τα σκάνδαλα ουε δε διού έρχεται. Είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Γιατί είναι αδύνατον? Ο κόσμος έτσι διαμορφώθηκε που είναι αδύνατον, αφού κοίται όλος εν το πονηρό κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, είναι αδύνατο να μην δημιουργήσει σκάνδαλα. Άλλο τώρα, εκείνος που δημιουργεί τα σκάνδαλα είναι υπεύθυνος απέναντι του Θεού. Ζούμε λοιπόν σε ένα κόσμο σκανδάλων. Πώς πρέπει να κηρυθούμε? Πιστεύω σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, και σκάνδαλο ξέρετε τι θα πει? Παλούκι που σκοντάφτω και πέφτω. Δηλαδή που πέφτω? Δεν σώζουμε. Πάω για τη σωτηρία, μπαίνει το σκάνδαλο, το παλούκι, σκοντάφτω, πέφτω και τελικά δεν φτάνω στον τελικό μου προορισμό. Αυτό θα πει σκανδαλίζομαι. Λοιπόν, προσέξτε τρεις τρόπους τοποθετήσεως ενός πιστού. Ο πρώτος τρόπος είναι η συνύπαρξη με τον κόσμο. Ο δεύτερος τρόπος είναι απλώς η ύπαρξη. Και ο τρίτος τρόπος είναι η απομόνωση. Ας δούμε με δύο λόγια την συνύπαρξη. Θα πει συνύπαρξη. Θα πει υπάρχω με τον κόσμο. Σημαίνει να ζει ο πιστός όπως ακριβώς ζει ο κόσμος. Πώς ζει ο κόσμος? Όπως ζει. Δηλαδή ο πιστός να μην ξεχωρίζει σε τίποτε από τον κόσμο. Όλα τα παιδάκια φοράνε, όλες οι κοπέλες φοράνε, οι μαθήτρες δημοτικού και γυμνασίου και λυκείου φοράνε παντελόνι. Δύο φορές τώρα τελευταία είδα που περάσαν από εκδρομή σε δρόμο, μόνο ένα κοριτσάκι είδαμε να φοράει φούστα. Θα πει λοιπόν το κοριτσάκι αυτό στη μάνα του: μητέρα, εγώ δηλαδή μόνο θα ξεχωρίζω? Τι ζητάει το παιδί? Συνύπαρξη. Αλλά όταν μιλάμε για μια συνύπαρξη, για να μην ξεχωρίζουμε από τον κόσμο, αυτό είναι ένα θανάσιμο άνοιγμα των πιστών. Δυστυχώς και της Εκκλησίας. Διότι εμείς είμαστε που επιβλέπουμε την Εκκλησία και την εποπτεύουμε. Δηλαδή τα ορατά πρόσωπα. Ο κλήρος κλπ. Εμείς λοιπόν όταν λέμε δεν πειράζει παιδάκι μου, δεν είναι μεγάλο πράγμα να φοράς παντελόνι, δεν είναι μεγάλο πράγμα να έχεις ένα φίλο, δεν είναι μεγάλο πράγμα να πας σε μια καφετέρια, και εκείνοι που συμβουλεύουν έτσι εν ονόματι της Εκκλησίας, άστο ότι εδώ είναι νοθεία των πραγμάτων, στην πραγματικότητα τι κάνουν? Στην πραγματικότητα, αγαπητοί μου,
δεν θέλουν να ξεχωρίζουν από τον κόσμο. Και έτσι σαν εκκλησία σήμερα, σαν σύνολο πιστών, ουσιαστικά δεν ξεχωρίζουμε από τον κόσμο. Αν για μια στιγμή ανοίξει κάποιος το σπίτι σας, κλέπτης, θα μπορεί να μπει, α, μπήκα σε ένα χριστιανικό σπίτι ή μπήκα σε ένα κοσμικό. Δεν θα κάνει καμία διάκριση. Διότι ό,τι έχει το ένα σπίτι, έχει και το άλλο το σπίτι. Έτσι ζούμε. Αλλά αυτό λέγεται κοσμικοποίησης. Σας το έχω πολλάκις πει, δυστυχώς, σαν σύνολο, σαν εκκλησία, κοσμικοποιούμεθα περισσότερο και περισσότερο εις την παρούσα ζωή. Αλλά έτσι μπορώ να μιλάω για σωτηρία, αναμφισβήτητα όχι. Η συνύπαρξη επιτρέπεται, βέβαια όχι. Τι μένει? Η ύπαρξη και η απομόνωση. Για αυτές τις δύο θέσεις πρώτα ο Θεός θα μιλήσουμε την ερχομένη Δευτέρα.